Η μάχη κατά της παχυσαρκίας είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. Σήμερα η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο ώστε να μας προσφέρει λύσεις που πριν από λίγα χρόνια φαντάζονταν αδιανόητες. Μια από αυτές είναι τα ενέσιμα φάρμακα που υπόσχονται σημαντική απώλεια βάρους. Φάρμακα όπως το Zempic, το Trulicity, το Victoza και το Lo καινούριο Μουντζάρο έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή όχι μόνο για όσους πάσχουν από διαβήτη και παχυσαρκία, αλλά και για άτομα που επιθυμούν να χάσουν μερικά κιλά. Αν και αυτά τα φάρμακα αποτελούν σημαντικά εργαλεία στη διαχείριση του βάρους, συνοδεύονται από παρενέργειες που δεν πρέπει να αγνοούνται. Οι παρενέργειες χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Αυτές που είναι πάρα πολύ συχνές, αλλά πλήρω αναστρέψιμες και ασήμαντε, αυτέ που είναι πάρα πολύ σπάνιε, αλλά ακούγονται πολύ στα μέσα κοινωνική δικτύωση, και αυτέ που είναι πάρα πολύ συχνέ και πάρα πολύ σημαντικέ και δεν ακούγονται σχεδόν καθόλου. Σήμερα θα σας παρουσιάσω και τις τρεις ομάδες και μείνετε μέχρι το τέλος γιατί θα σας πω και τη λύση. Η πρώτη ομάδα παρενεργειών αφορά παρενέργειες που είναι Πάρα πολύ συχνέ, αλλά εντελώ ασήμαντε και διαρκούν συνήθω λίγο καιρό. Τέτοιε παρενέργειε είναι κάποια δυσκολία στον ύπνο την ημέρα τη ένεση, κάποια ενόχληση στον πεπτικό όπω ναυτία, έμετο ή κάποια διάρεια, ίσω κάποιο πονοκέφαλο κτλ. Τυπικά βδομάδα με τη βδομάδα αυτέ οι παρενέργειε υποχωρούν και δεν αποτελούν σχεδόν ποτέ πρόβλημα. Η δεύτερη ομάδα παρενέργειων είναι οι σπάνιες που κάνουν μεγάλη αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά είναι τόσο σπάνιες που δεν πρέπει να εμποδίζουν κάποιον ή κάποια που έχει ανάγκη την αγώγη να μην πάρει το φάρμακο. Τέτοιες παρενέργειες είναι οι τάσεις αυτοκτονίας που αναφέρονται, κάποια περιστατικά βαριάς υπατικής ανεπάρκειας και άλλα τέτοια που εμφανίζονται σε έναν στο εκατομμύριο. Αυτές οι παρενέργειες είναι τραγικές αλλά είναι τόσο σπάνιες που δεν πρέπει να σταθούμε πολύ σε αυτές. Σε αυτές τις παρενέργειες πρέπει να αντισταθμίσουμε τις παρενέργειες της παχυσαρκίας. Αν είστε άνδρας με βάρος 1,75 και βάρος 92 κιλά ή γυναίκα 1,60 με βάρος 77 κιλά ή κάτι παρόμοιο, τότε πάσχεται από παχυσαρκία. Ένα άτομο που πάσχει από παχυσαρκία έχει 6 φορές αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσει διαβήτη, Τρει φορέ στεφανία νόσο, τρει φορέ αρθρετικά, τρεις φορέ καρκίνο του ενδομητρίου, τρεις φορέ πόνο στη μέση και άλλα τέτοια. Επίση, τουλάχιστον 13 καρκίνοι συνδέονται με παχυσαρκία. Η κατάθλιψη είναι 55% πιο συχνή σε άτομα που πάσχουν από παχυσαρκία και δυστυχώς τα άτομα με παχυσαρκία εμφανίζουν 30% πιο συχνά άνοια. Άρα μιλάμε για πολύ σημαντικά και πολύ συχνά προβλήματα. Σίγουρα είναι ένα ρίσκο που πρέπει να πάρουμε ιατρικά. Πάμε να δούμε την τρίτη ομάδα παρενεργειών που είναι και σημαντικές και πολύ συχνέ και δυστυχώ δεν ακούμε για αυτές ακόμα τίποτα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αντιθέτω, στα μέσα κοινωνική δικτύωση ακούμε διθυραμβικά σχόλια από influencers που έχασαν πολλά κιλά με αυτά τα φάρμακα από τη μία και τρομολαγνία για τι εξαιρετικά σπάνιες παρενέργειε από την άλλη. Αυτό δημιουργεί την αίσθηση ότι αυτά τα φάρμακα είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά αλλά πολύ επικίνδυνα. Αυτό είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που ισχύει. Στην πραγματικότητα τα φάρμακα αυτά είναι εξαιρετικά ασφαλή αλλά δεν είναι τόσο αποτελεσματικά όσο θα θέλαμε να είναι ειδικά αν αναλογιστούμε την τρίτη κατηγορία παρενεργειών αυτών των φαρμάκων τις οποίες πρέπει να γνωρίζει κάποιος καλά πριν αποφασίσει να ξεκινήσει. Οι ερευνητές των μελετών αυτών των φαρμάκων έξυπνα εστιάζουν στο βάρος που περιλαμβάνει και το λίπος αλλά και το ιστό και δεν δημοσιεύουν μελέτες σχετικά με την αλλαγή στο ποσοστό λίπους. Εμείς, οι κλινικοί γιατροί όμω, που κάνουμε συστηματικά λιπομετρήσεις, το βλέπουμε ότι τα άτομα που χάνουν βάρος με ενέσιμα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας χάνουν και πολύ μυϊκό ιστό. Το νούμερο σε ζυγαριά ακούγεται εντυπωσιακό, αλλά το ποσοστό λίπους δεν μειώνεται ιδιαίτερα. Για παράδειγμα, βλέπουμε σε κάποιον ασθενή να ξεκινάει με 40% λίπος και 140 κιλά βάρος και μετά από όλια 40 κιλών το ποσοστό λίπους να μειώνεται στο 38%. Τα κιλά που έχασε είναι σημαντικά, αλλά το λίπος όχι όσο θα έπρεπε. Το θέμα είναι όμως ότι ο μεταβολισμός εξαρτάται από το μυϊκό ιστό και όχι από το λίπος. Οι θερμίδες που καίμε καθημερινά είναι ανάλογες με τον μυϊκό ιστό που έχουμε. Όταν χάνουμε μία οικοϊστό, ο μεταβολισμός μειώνεται σημαντικά. Αυτό έχει δύο συνέπειες. Η πρώτη είναι ότι ο μεταβολισμός μειώνεται με αποτέλεσμα το φάρμακο σιγά σιγά να χάνει την αποτελεσματικότητά του. Η δεύτερη είναι ότι εάν σε κάποια στιγμή κάποιο σταματήσει να παίρνει το φάρμακο είτε γιατί η αποτελεσματικότητα δεν τον ικανοποιεί πλέον είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο θα έχει καταλήξει με χαμηλότερο πενταβολισμό με αποτέλεσμα να ξαναπαίρνει τα κιλά που έχει χάσει και συνήθως πολλά περισσότερα. Μάλιστα, αυτό που κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα είναι ότι αν για παράδειγμα έχει χάσει 20 κιλά και από αυτά τα 10 κιλά είναι λίπος και τα 10 κιλά είναι μυϊκός ιστός όταν ξαναβάρει πίσω τα 20 κιλά θα είναι 15 κιλά λίπος και μόλις τα 5 μυϊκός ιστός αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα αυτό που ονομάζουμε γιο-γιο. Την αυξομοίωση δηλαδή του βάρους, αλλά τη συσσωρευτικής αύξησης του λίπους και τη μείωση του μυϊκού ιστού. Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο για το μεταβολισμό. Μείνετε όμως μέχρι το τέλος για να ακούσετε και τη λύση σε αυτό το πρόβλημα που εμφανίζεται τόσο συχνά στα άτομα που παίρνουν ενέσιμα φάρμακα για την παχυσαρκία. Η λύση είναι ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής και αλλαγή στον τρόπο ζωής έτσι που να προστατεύει το μυϊκό ιστό και να εμποδίζει τη μείωση του μεταβολισμού. Εδώ μπορώ πραγματικά να βοηθήσω. Εκτός από σπουδές στην ιατρική διατροφολογία και τις διαταραχές του μεταβολισμού, έχω και 25 χρόνια εμπειρία στην καθοδήγηση ατόμων με προβλήματα βάρους και τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρίας στη βοήθεια ατόμων που λαμβάνουν τέτοια φάρμακα. Ξεκινώντας από το πρώτο φάρμακο που κυκλοφόρησε πριν 10 χρόνια, το Βικτόζα. Στο ιατρείο μου έχω ασχοληθεί εκτεταμένα με άτομα που παίρνουν φάρμακα, όπως το Ζέμπικ, το Μουντζάρο και το Τρουλίσιτι για απώλεια βάρους και για αντιμετώπιση του διαβήτη και σε όλες τις περιπτώσεις έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Είναι κρίμα να σπαταλάτε το χρόνο και τα χρήματά σας και να φθύρεστε συναισθηματικά κάνοντας μια προσπάθεια χωρίς να γίνει όπως πρέπει. Όπως λέω πολλές φορές, είναι κρίμα να καίτε αυτά τα φάρμακα χωρίς την κατάλληλη διατροφική καθοδήγηση από έναν ειδικό. Σπαταλάτε χρήματα, κάντε μια προσπάθεια χωρίς αποτέλεσμα και φθύρεστε συναισθηματικά. Αν εσεί ή κάποιος δικός σας παίρνει φάρμακα όπω το Ζέμπικ, το Μουντζάρο ή το Τρουλίσιτι, είτε από μόνο του, είτε μετά από οδηγία του γιατρού του, μπορώ να σα βοηθήσω για να έχει το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα η προσπάθειά σα και η προσπάθειά του. Καλέστε στο τηλέφωνο του Ιατρίου στο 210 2628 639 για περισσότερε πληροφορίε σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα που έχουμε για τέτοιες περιπτώσεις. Θα σα βοηθήσουμε με τη ρύθμιση τη δόση, τη διατροφή και την αλλαγή στον τρόπο ζωή για μεγαλύτερα αποτελέσματα, αλλά και τη σταδιακή διακοπή όταν φτάσετε στο στόχο σα. Μην κάψετε και αυτή την προσπάθεια και μην αφήσετε ένα πολύτιμο εργαλείο τη ιατρική να πάει χαμένο. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σα και το ενδιαφέρον σας.